Κυρία Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται τώρα η προσφώνηση, αλλά έτσι είναι. Είστε... Δεν την έχετε συγηθίσει. Σας τη λέει από τους πρώτους, βέβαια, ο Καρακίδης. Δεν μου λέτε, κύριε Παπανάτσιου, είπατε χθες ότι θα προσπαθήσετε στόχους σας, και δεν το αφισβητώ εγώ, ότι στόχος σας είναι το όφελος των πολιτών. Πώς λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την οικονομία, με τα οικονομικά, και κοιτάει πώς να αυγατήσει τα χρήματα στα δημόσια ταμεία, θα είναι προς όφελος των πολιτών? Λοιπόν, καταρχήν, εντάξει, δεν κοιτάμε να βγατήσουμε, κοιτάμε να πιάσουμε τους στόχους. Ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος. Mm-hmm. Αυτά που έχουμε ψηφίσει είναι πολύ συγκεκριμένα, δεν έχουμε κάτι καινούριο από εδώ και μετά. Πιστεύουμε τουλάχιστον, να το πούμε έτσι ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι υπάρχουν σειρά διατάξεων που μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή έχω βρει και παρακαταθήκη και από τον προκάτοχό μου mm-hmm. πολλά πράγματα έτοιμα, που θα μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να διευρύνουμε λίγο τη φορολογική βάση. Ναι. Να πληρώσουν περισσότεροι, να δούμε κάποιες περιπτώσεις που δεν πληρώνουν, δηλαδή κεντρική μας στόχη, κεντρικός στόχος της κυβέρνησης, δεν είναι μόνο του Υπουργείου Οικονομικών, κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η φοροδιαφυγή, η διαπλοκή γενικότερα και ότι αφορά το τελωνιακό, δηλαδή με τους δασμούς και όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Εκεί πέρα υπάρχουν δυνατότητες να γίνουν. Και ήδη έχουμε επεξεργαστεί νομοσχέδια, θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε και να δούμε πώς θα καταφέρουμε σε αυτά τα κομμάτια να μπορέσουμε δηλαδή να βοηθήσουμε και την ανάπτυξη της κοινωνίας, η καθημερινότητα του πολίτη. Για να προχωρήσουμε κάποια πράγματα, καταρχήν θα πρέπει, δεν είναι μόνο αν θα πληρώσει λιγότερο φόρο. Και να τον πληρώσει το λιγότερο φόρο, αν δεν έχει δουλειά το παιδί του. Mm-hmm. Δεν λέει κάτι. Αν καταφέρουμε δηλαδή και πιάσουμε μερικά πράγματα από την παραοικονομία και από όλα τα υπόλοιπα, τότε σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει σε μια καλή τροχιά η οικονομία. Αυτό τουλάχιστον είναι το κομμάτι το δικό μας. Ναι. Το οικονομικό. Αυτό που σας άφησε παρακαταθήκη ο κύριος Αλεξιάδης καταρχήν, έτσι, είναι ότι πρέπει να πληρώσουμε αυξημένους φόρους, αυξημένα ασφάλιστρα, ηλεκτρονικό χρήμα, έτσι, το οποίο πέφτει πλέον στα δικά στα χέρια. Όλα οι διαδικασίες με το χρήμα δεν θα το πιάνουμε στο χέρι μας, θα γίνεται μέσω τραπεζών. Αυτό θα το προχωρήσετε αμέσως, είναι το επόμενο βήμα στο Υπουργείο. Το πλαστικό χρήμα είναι από τις προτεραιότητες, αλλά κάποια πράγματα, επειδή περνάνε από τη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και μετά να το προχωρήσουμε. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα, έχετε έτοιμο, έτσι, για τα γιοταχή το πώς θα πληρώσουμε. Έτσι, αυτό είναι έτοιμο. Δεν το έχετε έτοιμο ακόμα. Δεν είναι ακόμη έτοιμο, δεν έχει γίνει κάτι πάνω σε αυτό. Υπήρχε κάποια πρόταση από τον κύριο Αλεξιάδη, αλλά ακόμη, καταρχήν να σας πω τι γίνεται. Εγώ είμαι υπουργός. Ναι. Δεν παίρνω τις αρμοδιότητες απευθείας από την κυβέρνηση, τις παίρνω από τον υπουργό, τον κύριο Τσακαλώτο. Με τον κύριο Τσακαλώτο δεν κάναμε ακόμη συνεργασία. Mm-hmm. Επειδή ήταν στο Eurogroup. Δεν βρεθήκατε ακόμα. Ναι. Ναι, βρεθήκαμε μόνο στην ορκομοσία και από εκεί και μετά συνοηθήκαμε επιστρέφοντας από το Eurogroup να δούμε όλες τις εκκρεμότητες. Άρα λοιπόν, μπροστά σας στο γραφείο τώρα, οι εκκρεμότητες ποιες είναι? Να τις δούμε λιγάκι αυτές τις εκκρεμότητες. Ποιες είναι? Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Από σήμερα ξεκινά όλα τα ραντεβού που έχω με τους υπηρεσιακούς παράγοντες mm-hmm. και συνεργάτες που θα αρχίσουν να μου λένε αναλυτικά. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτή και η άλλη εβδομάδα θα έχω συνεχείς ενημερώσεις. Να πω κάτι, ό,τι ναι. είναι επίγον και πρέπει να προχωρήσει, θα προχωρήσει. Έτσι, ναι, δεν θα περιμένουμε να ενημερωθούμε εμείς τώρα για να κάνουμε. Κάποια πράγματα που είναι επίγοντα θα προχωρήσουν. Έτσι, έτσι. Θέλω να ρωτήσω λιγάκι σχετικά. Εξάλλου, συγγνώμη που σας διακόπτω, μας έχει βάλει και ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να με ρυθμούς γρήγορους να κάνουμε πράγματα. Ακριβώς. Και να φτάσουμε και στην αξιολόγηση, γιατί αυτό θέλουμε. Και επίσης στις 5 Δεκεμβρίου να είμαστε έτοιμοι εκεί στο Eurogroup να συζητήσουμε και για το χρέος. Αυτά είναι τα ζητήματα της χώρας. Αυτά είναι τα πρώτα ζητήματα της χώρας. Αυτά είναι η ανεργία. Και η ανεργία που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Βέβαια. Η ανεργία, βέβαια, θα ασχοληθεί η κυρία Αντωνοπούλου εκεί.
μαζί με τον κύριο Παπαδημητρίου, έτσι, ανάπτυξη, ναι, ανεργία, είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα προχωρήσουμε. Τώρα, όσον αφορά, έχετε εσείς στο χαρτοφυλάκιό σας κάποια θέματα. Το ένα είναι ο κατάσχετος λογαριασμός, τον οποίο τον ακούσαμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, αλλά όμως ως τώρα δεν έχει γίνει πράξη. Και αντίθετα βλέπουμε, κυρία Παπανάτσιου, να έχετε πέσει πάνω στους λογαριασμούς των Ελλήνων και να κατάσχετε ό,τι βρίσκεται. Ό,τι βρίσκει, βρίσκεται μπροστά σας. Θα υπάρχει κάποια προσπάθεια εκ μέρους σας να εξομαλυνθεί λιγάκι η κατάσταση, ώστε και οι Έλληνες να πληρώσουν, αλλά και εσείς να πάρετε αυτό που πρέπει και πρέπει να πληρώσουν οι Έλληνες. Μιλάτε για τα χρέη προς την εφορία, προς την. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν που υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, καταρχήν, που λέει ότι για να πάρεις χρήματα από το δημόσιο, από τη ΣΟΤΑ κλπ, πρέπει από μηδέν χρήματα, αν χρωστάς ένα ευρώ, αν χρωστάς 30 ευρώ, θα πρέπει να προσκομίσεις φορολογική ενημερότητα. Ενώ ως τώρα ήταν 1500 ευρώ. Ναι, για, ναι, ναι. Οπότε η ρευστότητα προς τις επιχειρήσεις σταματάει, έχει σταματήσει πλήρως, δεν υπάρχουν χρήματα δηλαδή να πάρουν οι άνθρωποι, οπότε κλείνουν τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το σίγουρο. Είναι ένα καλό θέμα σήμερα που θα έχω τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να το... Ναι, ο κύριος Πιτσιλής, το Πιτσιλής δεν είναι? Ναι. Ο κ. Πιτσιλής το έχει υπογράψει αυτό το χαρτί, το οποίο έχει κάνει μεγάλο κακό στην επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή, στην προσπάθειά του βέβαια να βρεθούν χρήματα, γιατί το καταλαβαίνουμε και εμείς, έτσι, ότι πρέπει να βρεθούν χρήματα. Το ζήτημα όμως είναι αυτό να γίνει με έναν τρόπο που να μην διακόψουν τη δραστηριότητά τους οι επιχειρήσεις, μην κλείσουν οι επιχειρήσεις, διότι αν κλείσουν οι επιχειρήσεις θα έχουμε και ανεργία περισσότερη, θα φύγουν και εργαζόμενοι. Το μόνο που μπορώ να σας πω σε αυτό το σημείο τώρα είναι ότι θα είναι από τα θέματα που θα δω. Ναι. Και ίσως σε κάποια επόμενη εκπομπή σας να μπορέσω να... Βεβαίως, να απαντήσετε. Να απαντήσετε. Ναι. Βεβαίως. Περιμένουμε ότι και είμαστε σίγουροι ότι θα κάνετε το καλύτερο δυνατόν, κυρία Παπανάτσιου. Σας έχουμε εμπιστοσύνη. Ξέρουμε τις ευαισθησίες σας. Ξέρουμε από πού προέρχεστε και τι κάνατε. Έτσι λοιπόν περιμένουμε και εσείς από εσάς την ανάλογη προσοχή προς τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που περιμένουν αρκετά πράγματα από εσάς. Είναι ένα πόστο το οποίο αναλάβετε, ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή για τον κόσμο. Νομίζω ότι το κατανοείτε και νομίζω ότι θα κάνετε το κάθε τι δυνατόν. Αυτό σας ευχόμαστε. Σας το ευχόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή δουλειά, κύριε Παπανάτσιου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.